κουβέντα μαζί του, α πούμε. Εμείς οι διανοήσεις λαϊκοί, όταν έχουμε κάποιο δημοσίευμα να πούμε την ερώτηση να συνοψίσουμε, μπροστά μας έχουμε ένα δημοσίευμα μπροστά μας, πόσο συνετό είναι να πιάσουμε κουβέντα με το διάβολο έτσι που μιλάει μέσα από τα δεδομένα. Θα έλεγα δεν είναι συνετό καθόλου, γιατί δεν έχουμε αυτή την εξουσία. Την εξουσία κατά τον δαιμόνιο την έχει δώσει ο Θεός στους ιερείς, στους αρχιερείς. Αυτή έχουν την εξουσία, κατά τον δαιμόνιο δεν θα φάνεται. Βέβαια, άγγισε πολύ ένα αρετός όπως τον Άγιος Παΐσιος, έχουν δει κατηρές, αλλά ήταν άγγιση. Επιτιμούσε τον δαιμόνιο άγγιση και φεύγουν. Έχουν περιπτώσει γνωρίζουν πόσο ο Άγιος όταν είναι ακόμα εν ζωή και διώξει τον δαιμόνιο και θεραπεύσει τον δαιμονισμένο. Αλλά εμείς δεν είμαστε Άγιοι Παΐσιοι, έτσι, γι' αυτό το πιο συνετό είναι να μην επιτιμούμε εμείς τον διάβολο. Αλλά να κρατούμε τον ιερέα. Και σας είπα να συνιστούμε εξομολόγηση σε αυτόν τον πάση για να αποκτούν το δικαίωμα του διαβόλου. Ευλογείτε, Πατέρ. Ήθελα να ρωτήσω αν είναι το ίδιο το δαιμόνιο ή τα μάγια και αν είναι διαφορετικό αν κάποιος από την οικογένειά μας είναι ατακτοποιητός και ανεξομολόγητος. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν τον έχουν κάνει μάγια, αν τον έχουν κάνει δηλαδή. Λοιπόν, η ερώτηση είναι αν είναι το ίδιο το δαιμόνιο και τα μάγια. Να πούμε πρώτα αυτό. Το δαιμόνιο, είπαμε, είναι ατακτοποιητή ύπαρξη. Έτσι, έχει ουσία, έχει ενέργεια. Είναι ένα πνεύμα. Αυτό είναι το δαιμόνιο. Είναι ένα δημιούργημα του Θεού. Ήτανε άγγελος του φωτός και έγινε άγγελος του σκότους. Τα μάγια τι είναι, είναι ενέργειες των μάγων, έτσι, μηχανουργίες, σχέδια και μηχανές και διβουλές, έτσι, που φτιάχνουν οι μάγοι, με τη βοήθεια βέβαια στον ονειρό πνευμάτων, που επικαλούνται τα πονηρά πνεύματα, συνεργάζονται μαζί τους, έτσι πνεύμανε, οι μάγοι, και βάζουν τα πονηρά πνεύματα, τα αναγκάζουν να λειτουργήσουν τις ώρες των ανθρώπων. Υπάρχουν διάφορα είδη μαγείας. Υπάρχει η λεγόμενη λευκή μαγεία, και εδώ είναι μια μεγάλη πλάνη, ότι είναι καλή η μαγεία αυτή, η λευκή μαγεία. Υπάρχει η μαύρη μαγεία που είναι κακή, και η λευκή μαύρη είναι. Η μαγεία μαύρη είναι. Είτε τη λένε παιδική είτε μαύρη, είναι μαύρη. Ο διάβολος πάντα μαύρος είναι. Μας κάνει την ένδυση. Μας παριστάνει το κακό. Δεν είναι καλός το διάβολο. Πάντα παίρνει κακό. Η λευκή μαγεία παίρνει κακό. Όλα τα είναι μαγεία στην Ελλάδα. Και μην ακούω και αυτούς που λένε διάφορα. Έτσι. Ότι να πάω στο μαύρο να μου προστατεύσει ή να μου βρει τα μάτια. Όλη τη ανοησία. Ο διάβολος δηλαδή να προδώσει το διάβολο. Εκεί είναι θετικό βέβαια πέφτει. Όσοι πάνε στους μάγους για να τους βρουν αν έχουν κάνει μάγια, να τους έχουν κάνει μάγια, οι μάγοι που λένε, τους βρω κάτω σταθερό, τους έχουν κάνει μάγια. Και μάλιστα θα σου πούνε και ποιος σου έκανε τα μάγια. Και πολλές φορές είναι ψέμα αυτό που σου λένε. Γιατί ο διάβολος είναι ψεύτης. Και πατέρας του ψεύτης. Και σε βάζουν να τσακωθείς. Με τη γυναίκα σου, με τη θεία σου, με την νύφη σου, την πεθερά σου. Γιατί αυτό θα σου πει, γιατί η πεθερά σου κάνει μάγια χρόνια. Δεν μπορεί η γυναίκα να μην κάνει τίποτα, να είναι και καλή χριστιανή και σε βάζει να τσακωθείς μαζί της. Ποιος ο διάβολος, αφού πήγες στο διάβολο, πάντα θα την πάρεις. Ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος και θέλει να μπορείτε να μισείτε, να μισούνται οι άνθρωποι μεταξύ τους. Και αυτό σου λέει. Και ξέρετε πόσες τέτοιες παρακολουθήσεις έχουμε. Και δεν μιλούνται άνθρωποι για χρόνια. Και του πήγανε στο μάγο και του είπε ότι ο γείτονας ή ο συγγενής του κάνει μάγια. Και είναι ψέμα αυτό. Και βασανίστηκε ήδη και βασανίστηκε του άλλου. Να σα πω κάτι. Δεν χρειάζεται να μα κάνει μάγια. Αν είμαστε ανεξομολόγητοι, ο διάβολος παίρνει δικαίωμα από μόνο του. Δεν χρειάζεται να τον παρακαλέσει κανένα μάγο για να μα πειράξει. Οπότε μην ψάχνετε σε αυτή τη διαμαρτυρία. Και το είδαμε αυτό και στου άλλου. Όταν ρωτούνται αν του έχουν κάνει μάγια. Ψάξε, παιδί μου, μήπως
Έχεις καμιά αμαρτία να εξομολογεί. Πες τα όλα και θα δεις μετά πώς θα ευθερωθείς από όλες τις δαιμονικές ενέργειες και όλα αυτά τα παράξενα. Κι αν είναι επιτέλους όπου κάνει και μάγια, όλα γίνονται μετά. Δεν χρησιμοποιούνται πώς θα κάνεις καλή σωστή εξομολόγηση και σωστή ζωή βεβαίως. Σταματήσεις να δίνεις δικαιώματα στον διάβολο. Όσον αφορά το δικαίωμα που έχει ο διάβολος στον άνθρωπο και το που παίρνει και δίνει, ας πούμε, ο Θεός παραχωρεί να πειράξει τον άνθρωπο και αυτό εξαρτάται και από τη ζωή, αν έχει μετάνοια και τα λοιπά που ξέρουμε μας είπατε. Όσον αφορά τώρα την παιδική ηλικία στα παιδάκια που είπατε ότι με τα τηλεαρτική του συμπεριφορά, ξέρετε, μόνο, εκεί ισχύει το ηλικείο, δηλαδή δεν είναι λίγο σε αυτές τις αθώες ηλικίες να παραχωρεί ο Θεός να τα πειράζει. Να το συνοψίσουμε το ερώτημα. Οι γονείς όταν έχουν παιδιά τα οποία επηρεάζονται από το πονηρό πνεύμα. Μήπως θέλει αυτή ή γιατί πειράζει ο διάβολος τα παιδιά τα οποία είναι αθώα. Παραχωρεί πολλές φορές ο Θεός για αμαρτήματα των γονέων να πειράζουν τα παιδιά. Γι' αυτό δεν είναι αδικία στο παιδί, προσέξτε αυτό. Γιατί ο Θεός το παιδί είναι άνθρωπος. Και το παιδί ωφελείται και οι γονείς ωφελούνται. Πώς ωφελούνται. Όταν πάσχει το παιδί, όσοι είστε γονείς, το γνωρίζετε. Και όπου υποφέρετε, παρά το παιδί και εσύ. Έτσι δεν είναι. Και λέει καλύτερα να το έχω εγώ παρά το παιδί. Γιατί το παιδί σου ουσιαστικά είναι προέκταση του εαυτού. Και επειδή είναι προέκταση του εαυτού σου, έχεις ευθύνη. Να σου πω ένα παράδειγμα να το καταλάβετε. Τα μωρά που πάνε και κοινωνάνε. Έτσι παίρνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πώς κοινωνάνε, έχουν συγκίνηση, έχουν συνέστηση, τι παίρνουν. Έχουν πίστη. Γιατί λέει ο Ιερός με τα φόβο Θεού, πίστη, όχι και αγάπη, προσέχετε. Το παιδάκι το μωρά δεν καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα που λέει αυτό. Mm-hmm.
είναι μία τεμαρτυρία για τις απουσίες μας. Γιατί το χέρι του Ιερέα είναι αγιασμένο, αφού έχει πιάσει τον Χριστό. Μόνος του το τραβάει, Πάτε, μόνος του το ακούτε. Δεν θέλει να του φυλάμε το χέρι. Μας δίνει αντίδωρο και ταυτόχρονα θέλει να μας το φυλίσουμε το χέρι. Γνωρίζω, ναι. Υπάρχουν ειδήσεις που θα δούμε το χέρι του δυστυχώς. Από παλιά τι. Και για την κομμάτια ίσως. Και ίσως για να τηρήσουν τα μέτρα. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχει αυτή η αντίδραση που μπορούμε να κοινώσουμε. Να αποχωρήσουμε. Είναι μια διαμαρτυρία. Βεβαίως πρέπει να πούμε κάτι. Πάτε να συγχωρείτε το χέρι σας. Δεν είναι χέρι σας, είναι χέρι του Χριστού. Το χρησιμοποίησε ο Χριστός. Το χρησιμοποιεί ο Χριστός για να μας δώσει τον εαυτό του. Δεν μπορείτε να μην μας το δώσετε. Οφείλετε να μας το δώσετε. Δεν είναι ταπείνωση. Ταπείνωση είναι να ακολουθούμε την παράδοση των Αγίων Πατέρων. Όχι, δεν διαβάζει μόνο τον Άγιο Ιούδα, ο Θεός. Λοιπόν, δόξα Πατρί Κύριε, όχι.